ευχαριστήσω για τον ενδιαφέρον και την προσπάθεια που κάνετε να προβάλλετε το ελαστικό ποδόσφαιρο. Να καλωσορίσω τα δύο σωματεία, το Μέγα Αλέξανδρο Καλυθέας με τους εκπροσώπους, τους ποδοσφαιριστές, τον ποδοσφαιριστή μάλλον, τον προπονητή, τον βοηθό προπονητή, τον πρόεδρο τον κύριο Ανανά. Να ευχαριστήσω την διοίκηση του ποδοσφαιριστή και τον προπονητή των Αμπελοκήπων, να τους συγχαρώ για τη συμμετοχή τους στον τελικό, καθώς είναι μία από τις πιο αρχαίες ομάδες με έτος ίδρυσης, αν δεν κάνω λάθος, του 1961, μαζί γεννηθήκαμε. Λέω και την ηλικία μου, δεν πειράζει. Λοιπόν, επίσης για την ομάδα της Καλυθέας, να τους δώσω συγχαρητήρια για την πορεία που είχε στην ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Μπορεί να μην τα κατάφερε σε πρώτη φάση να σώσει την κατηγορία. Υπάρχουν πιθανότητες, υπάρχουν ελπίδες, κάποια πράγματα που γίνονται. Μακάρι να έχω δώσει προσπάθεια αυτή που γίνεται και να γίνουν 10 οι όμιλοι και να παραμείνει στην κατηγορία, γιατί είναι χρήσιμο για την περιοχή μας να υπάρχουν ομάδες σε ανώτερες κατηγορίες. Και με την ομάδα που θα ανέβει κατηγορία, όποια και αν είναι αυτή, πιστεύω, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα είναι η Μεσοδαμία. Μακάρι να παραμείνει και η ομάδα της Καλυθέας στην ΓΑΜΑ Εθνική, γιατί έχοντας ομάδες σε μεγαλύτερες κατηγορίες, αποκτάει κίνητρο όλο το ελαστικό ποδόσφαιρο, αποκτά κίνητρο τα παιδιά του τοπικού ποδοσφαίρου να πάνε σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Είναι ένα πράγμα που λείπει τα τελευταία χρόνια από τον ομό. Μακάρι φέτος η προσπάθεια αυτή να γίνει και να ανέβουν δύο ομάδες, να παραμείνουν μάλλον Καλυθέα και να ανέβει και η Μεσοποταμία. Αν και θα έλεγα και να μην υπάρξει περίπτωση να σωθεί η Καλυθέα, θα ήθελα πάλι να συγχαρώ τα παιδιά για την προσπάθεια που κάνουν όλη τη χρονιά, για τον αγώνα που δώσανε, για τα παιχνίδια που κάνανε με έντιμο τρόπο, για το δύσκολο αγώνα που κάνανε. Σε κάποια παιχνίδια σίγουρα δικηθήκανε, σε κάποια παιχνίδια πιθανόν να ευνοηθήκανε. Τα παιχνίδια, ξέρετε, και το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Γίνονται λάθη από τους διαιτητές. Να ξέρετε ότι το δικό μου πιστεύω ότι τα λάθη είναι ανθρώπινα πάντα. Δεν υπάρχει συμφέρον από κανέναν, ειδικά σε αυτές τις κατηγορίες, για να γίνονται λάθη εσκεμμένα. Το ξέρουν τα παιδιά, έχω μιλήσει πολλές φορές μαζί τους, νιώθουν τον εαυτό τους ότι σε αρκετά παιχνίδια διοικηθήκανε. Θα ήθελα όμως να ξέρουν ότι τα λάθη είναι ανθρώπινα. Γίνεται μια προσπάθεια από την ΕΠΟ, στην οποία συμμετέχουμε, να αναβαθμιστεί το ποδόσφαιρο, να αλλάξει η κατάσταση, γίνανε βήματα προόδου, θα γίνουν κι άλλα. Σας διαβεβαιώνω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, είναι δύσκολες οι καταστάσεις, δύσκολο να ανατραπεί μια κατάσταση τόσων χρόνων και να μπει το ποδόσφαιρο στην πλευρά του εφαγωνίζεται, του δίκαιου ποδοσφαίρου, δηλαδή να παίρνει ο καθένας αυτό που αξίζει. Μακάρι κάποια στιγμή να το πετύχουμε. Πάντως προσπάθεια γίνεται, δεν θα σταματήσει εδώ. Τώρα, όσον αφορά το τελικό, θα ήθελα να πω ότι το παιχνίδι, έτσι κι αλλιώς το ξέρετε κι εσείς, το έχουμε ξαναπεί, πρέπει να αποτελέσει γιορτή του ποδοσφαίρου. Τα μηνύματα εξάλλου που θα δώσουμε προς τον κόσμο είναι αυτά: ότι το ποδόσφαιρο είναι γιορτή, ότι είναι πολιτισμός, ότι η συμμετοχή είναι που μας ενδιαφέρει πιο πολύ και όχι η νίκη. Θα ήθελα να γίνει ένα παιχνίδι τίμιο, χωρίς τραυματισμούς, χωρίς σκοπιμότητες, να φροντίσουμε όλοι μας και να αναδείξουμε τα καλά στοιχεία του παιχνιδιού. Να αναδείξουμε το fair play, να αναδείξουμε το εφαγωνίζεστε. Εμείς από την πλευρά μας κάνουμε όποια προσπάθεια χρειάζεται να κλείσουν τα πράγματα ομαλά, γιατί σας είπα ότι η αξία έχει η συμμετοχή. Η νίκη ας έρθει στη δεύτερη μοίρα. Δεν είναι, ένα παιχνίδι είναι. Τα παιχνίδια, μέσα από τα παιχνίδια μάλλον πρέπει να βγαίνει δικαιοσύνη. Δεν πρέπει να το πάμε σε πολεμική ατμόσφαιρα. Πρέπει να βγάζουμε πολιτισμό μέσα από το παιχνίδι. Αυτή η προσπάθεια πρέπει να... την προσπάθεια που θέλω να εντοπίσετε είναι προς τα εκεί. Το να μην είναι αυτοσκοπός μόνο η νίκη. Αυτοσκοπός να είναι το δίκαιο παιχνίδι. Και μετά στο τέλος, ας κερδίσει ο καλύτερος, ο πιο τυχερός. Μακάρι να υπάρξει δικαιοσύνη στο τέλος του παιχνιδιού. Γιατί ξέρετε ότι την αξία του αντιπάλου, την αξία της νίκης, τη δίνει ο αντίπαλος. Αν ο αντίπαλος είναι καλός
και κερδίσουμε, τότε έχει μεγαλύτερη αξία η νίκη. Αυτά ήθελα, δεν ήθελα να σας κουράσω παραπάνω. Θα πάρει λίγο το λόγο διαιτητής πρώτα, ο οποίος καλείται να πούνε με δικαιοσύνη μέσα από το παιχνίδι. Ανθρώπινα λάθη, όπως είπα και πριν, μπορεί να υπάρχουν, δεν υπάρχουν σκοπιμότητες. Θα σφίγει δύο-τρία πράγματα και μετά μπορεί να προχωρήσει αν θέλει. Καταρχήν, να ευχαριστήσω την Ένωση για την τιμή που μου κάνει να διευθύνω τον αγώνα του τελικού κυπέλου. Ένα τελικό κυπέλου είναι ένα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι για το τοπικό ποδόσφαιρο. Εγώ, εκπροσωπώντας την διευθυντική ομάδα, θέλω να ευχηθώ να γίνει ένα καλό παιχνίδι. Ο κάθε συντελεστής του αγώνα να συνδράμει ώστε να έχουμε ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι άξιο των προσδοκιών του κόσμου που θα έρθει να μας δει και να αποτελέσει εφαλτήριο να φέρουμε τον κόσμο κοντά στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, το οποίο αποτελεί και τον πυλώνα του αθλητισμού, έτσι, του συγκεκριμένου αθλήματος. Να φέρουμε τον κόσμο κοντά στα γήπεδα. Αυτό. Καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες. Λοιπόν, να πάρει το λόγο ο πρόεδρος της Καλυθέας, θα μου επιτρέψετε, παιδιά, επειδή δεν έχετε μεγάλη κατηγορία, θα δώσω πρώτα το λόγο στον πρόεδρο της Καλυθέας και συνεχίζουμε μετά. Να χαιρετήσω και εγώ το αθλητικό σωματείο των Αμπελοκήπων, της Δόξης Αμπελοκήπων. Να χαιρετήσω τον ρέφερι, ο οποίος θα είναι και πάρα πολύ ωραία και θα τον βοηθήσουμε με όσες δυνάμεις έχουμε και τα δύο σωματεία να είναι σίγουρος για μια άψογη διεξαγωγή του αγώνα. Να διαβεβαιώσουμε και την ΕΠΣ ότι το σύνθημά της, ότι το ποδόσφαιρο είναι μια γιορτή και πολιτισμός, θα επιβεβαιωθεί σε αυτόν τον τελικό κυπέλλου. Και ευχαριστώ και ιδιαίτερα και τον πρόεδρο της ΕΦΣ για τα καλά λόγια που είπε για την ομάδα μας και για την πορεία που κάναμε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Σίγουρα φεύγουμε από αυτό το πρωτάθλημα με πάρα πολύ μεγάλες εμπειρίες. Στενοχωρημένοι μπορεί να είμαστε, αλλά είμαστε και σίγουροι ότι όποιο λάθος και αν έγινε, δεν έγινε σχημένο και δεν χειροδίκησαν επάνω μας και δεν σκέφτηκαν κάτι τέτοιο. Κάποιος έπρεπε να σωθεί, κάποιος έπρεπε να τελειώσει πρώτος και κάποιοι έπρεπε να πέσουν. Θα κοιτάξουμε την επόμενη φορά να είμαστε πολύ πιο ολοκληρωμένοι, αλλά είμαστε χαρούμενοι που καταφέραμε μέσα σε αυτή τη δύσκολη πορεία να ανταπεξέλθουμε και παιχνικά και οικονομικά και πιστεύω ότι η παρουσία μας σε αυτό το πρωτάθλημα μόνο θετική ήταν στο Πανελλήνιο γενικότερα, όχι μόνο στον ομό. Αυτά, δεν νομίζω ότι επιστρέφοντας τώρα στον τελικό του κυπέλλου, νομίζω ότι όλοι θα βάλουμε τις δυνάμεις μας και όσα μέσα έχουμε, στο να έχουμε μια άψογη διεξαγωγή. Γιατί όπως είπαμε, θα είναι γιορτή. Δεν ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Να σας ευχαριστήσω, Πρόεδρε, να πω ότι το καλύτερο που είπες είναι αυτό, ότι απέκτησε η ομάδα εμπειρίες. Η εμπειρία είναι ένα πράγμα που δεν αγοράζεται. Πρέπει να τη ζεις τις εμπειρίες μέσα από τα παιχνίδια, μέσα από την κατηγορία την μεγαλύτερη που έπαιξες. Οπότε την καινούργια χρονιά ή όποτε ξαναυπάρξει η ευκαιρία, σας δοθεί η ευκαιρία να ξαναπαίξεις σε μεγαλύτερο πρωτάθλημα, να έχετε τις εμπειρίες για να μπορείτε να ανταπεξέλθετε καλύτερα στο ρόλο σας. Να δώσω το λόγο στον προπονητή της ομάδας της Καλυθέας, για να τελειώσουμε από την πλευρά της Καλυθέας πρώτα και να έρθουμε μετά στην πλευρά του Ζόπης Αμπελογίπων. Λοιπόν, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πριν αρχίσω, να πω ότι ο προπονητής μας, ο Θόδωρος Βόλησης, έχει πολύ σοβαρό λόγο που δεν βρίσκεται εδώ προσωπικό. Λείπει εκτός νομού, δεν είναι και στην προπόνηση συνεργοδοτημένη. Οπότε τον αντικαθιστώ εγώ ως βοηθός του. Λοιπόν, θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στην ΕΠΣ και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την άψογη διοργάνωση του θεσμού. Και να δώσω επίσης πολλά συγχαρητήρια στην αντίπαλη ομάδα της Δόξας Αμπελοκήπων για την παρουσία της στον τελικό, όσο και για την φανταστική πορεία που έκανε για να φτάσει εκεί. Επίσης, τα τελευταία της παιχνίδια δείχνουν ότι είναι μια καλή ομάδα και τα αποτελέσματα που έφερε και κατάφερε να σώσει την κατηγορία και δείχνει ότι είναι και σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Εμείς από την πλευρά μας πιστεύω ότι δεν θα έχουμε ένα εύκολο έργο, θα πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ, να είμαστε πειθαρχημένοι, συγκεντρωμένοι και σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, σε όλο τον αγώνα,
για να καταφέρουμε να κερδίσουμε το στόχο. Να κερδίσουμε το κύπελλο. Λοιπόν, για άλλη μια φορά θέλω να ευχηθώ καλό παιχνίδι και σε εμάς και στους αντιπάλους. Να γίνει ένας όμορφος αγώνας σε αθλητικά πλαίσια και να κερδίσει το τέλος του ποδόσφαιρο. Σε ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Μακάρι να είναι έτσι τα πράγματα. Ο Μίμης Παπαδόπουλος, σταθερή αξία, αρχηγός της ομάδας. Λοιπόν, και εγώ από την πλευρά μου να ευχαριστήσω την Ένωση για την πρόσκληση, για την άψογη διοργάνωση του θεσμού του κυπέλλου. Θα αναφερθώ τώρα μόνο για το παιχνίδι, αποκλειστικά για το παιχνίδι, το αυριανό. Μπορεί να είναι σίγουρα, θα συμφωνήσω με τους προαλήθεντες, ότι η αξία έχει να συμμετέχεις, να δείχνεις καλό πρόσωπο, να δείχνεις πολιτισμό, αλλά δεν πάβει από τη μεριά τη δικιά μας, των ποδοσφαιριστών, των προβοητών, να θέλουμε αυτό το κύπελλο. Μέσα στα πλαίσια του ΕΒΑ αγωνίζεσαι, θα κάνουμε τα πάντα για να το κατακτήσουμε, στα πλαίσια πάντα μέσα του αθλητισμού. Ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο το έργο μας, αλλά θα κάνουμε το αδύνατο δυνατό να τα καταφέρουμε. Να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα των Απελοκήπων που έφτασε στο τελικό και να ευχηθώ να γίνει ένας ωραίος αγώνας. Αυτά. Να ευχαριστήσουμε τον αρχηγό της Καλυθέας, να ξεκινήσουμε από τον εκπρόσωπο της Δόξης Αμπελοκήπων να μας πει δύο λόγια για το παιχνίδι. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια που άκουσα από την πλευρά της Καλυθέας για την ομάδα μας. Σεβόμαστε πάρα πολύ την Καλυθέα ως γνωστό, την ομάδα που είναι σε πιο μεγάλη κατηγορία. Εμείς πάλι από την πλευρά μας είμαστε ένα μικρό χωριό, το οποίο κατάφερε αυτό που κατάφερε με αγώνα, γιατί είμαστε τελείως σε διαφορετικό επίπεδο. Προσπαθήσαμε με την αλλαγή όλων των ανθρώπων και εννοείται και τη βοήθεια της ΕΠΣ που μας λέγαμε καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και θα πάμε κι εμείς να προσπαθήσουμε να πάρουμε από το παιχνίδι ό,τι δικαιούμαστε. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Οι δυνάμεις μας ούτως ή άλλως δεν είναι στα επίπεδα του αντιπάλου εντός εισαγωγικών. Είμαστε μια ομάδα που ούτε οικονομικά μπορεί να συγκριθούμε, ούτε ποιοτικά μπορεί να συγκριθούμε. Παρ' όλα αυτά, καταφέραμε κάτι που τοποθούσαμε για αρκετά χρόνια, αλλά δυστυχώς δεν καθόταν καμιά φορά. Αυτή τη φορά έκατσε. Εύχομαι να γίνει ένα καλό παιχνίδι, να κερδίσει ο καλύτερος ή ο πιο τυχερός. Εμείς από τη μεριά μας θα προσπαθήσουμε. Ξέρουμε ότι τώρα μας είναι αρκετά δύσκολο να μην γελιόμαστε. Παρ' όλα αυτά, θα προσπαθήσουμε. Αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Να σε ευχαριστήσουμε. Το κύπελλο έτσι κι αλλιώς θεωρείται και είναι ο θεσμός των εκπλήξεων. Οπότε τις πιθανότητες που έχετε θα τις διεκδικήσετε. Συμφωνώ. Το λόγο στην προπονητή της Δόξης Αμπελοκήπων, τον κύριο Τριχόπουλο. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν θέλω να πω ότι εγώ ανέλαβα την ομάδα αμέσως μετά τον ημιτελικό με τον Μαύρουβο. Εγώ τότε ήμουν ο βοηθός στην ομάδα του προπονητή. Και σε μεγάλο ποσοστό οφείλεται στον πρώην προπονητή μας επιτυχία να φτάσουμε στον τελικό, τον κύριο Δημήτρη Ζαρογιάννη, τον ευχαριστούμε δημόσια. Αυτό για τον πρώην προπονητή μας. Τώρα όσο για τον αγώνα μεθαύριο, την Κυριακή, εμείς όπως είπαμε είμαστε μια μικρή ομάδα, ήμασταν σε άσχημη κατάσταση στο πρωτάθλημα, προσπαθήσαμε, καταφέραμε σχεδόν να σωθούμε, να σώσουμε την κατηγορία. Ο τελικός είναι κάτι πρωτόγνωρο για μας, αλλά δεν πάμε να είναι ένας τελικός. Οι δυνατότητες τους γνωρίζουμε όλοι της ομάδας μας και της ομάδας της Καλυθέας. Είναι διαφορετικές. Αλλά εμείς θα πάμε να παίξουμε έναν αγώνα, να πάμε να κάνουμε μια γιορτή. Να το χαρούμε σαν να είναι γιορτή. Και ότι αν καταφέρουμε να κάνουμε κάτι καλό, καλό θα είναι για μας. Να είσαι καλά, έτσι κι αλλιώς το ποδόσφαιρο είναι γιορτή, έτσι πρέπει να το βλέπουμε όλοι μας. Σε ευχαριστούμε πολύ για τις συμμετοχή και τις γλώσσες. Το λόγο έχει ο Μάκης ο Τριφόπουλος, ο αρχηγός της ομάδας του Δόξης Αμπελοκήπων. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Συγχαρητήρια στην ομάδα της Καλυθέας και για την πορεία του στο πρωτάθλημα και για τη συμμετοχή στο τελικό. Και ειδικά στη διοίκηση της Καλυθέας, γιατί ξέρουμε πόσο δύσκολα οικονομικά είναι η καιρή.
Από εκεί και πέρα για το συγκεκριμένο παιχνίδι, εύχομαι να είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου. Αντίπαλοι είμαστε για 90 λεπτά. Θα προσπαθήσουμε εμείς από τη μεριά μας να είμαστε όσο πιο πολύ ανταγωνιστικοί γίνεται, για να ευχαριστηθεί και ο κόσμος λίγο θέαμα, να μην έχουμε μόνο παθητικό ρόλο. Και ο καλύτερος θα κερδίσει. Αυτά έχουμε. Στην τελική να πω να έχουμε ένα καλό παιχνίδι, χωρίς τραυματισμούς, όπως είπα, χωρίς σκοπιμότητες και μακάρι ο καλύτερος να πάρει το κύπελο. Δεν τελειώνει. Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι, είπαμε, πρέπει να είναι γιορτή. Πρέπει να παίρνουμε τα ωφέλη του αεστήριου ποδοσφαίρου, αυτά να εκμεταλλευόμαστε και να καλούμε την νεολαία να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, να αρθεί στα γήπεδα, να αφήσει τα ίντερνετ και τα καφενεία. Ευχαριστώ πολύ πάνω. Θα κάποιος θέλει να συμπληρώσει κάτι. Θέλω εγώ να συμπληρώσω κάτι. Μετά τον τελικό, που είναι την Κυριακή, η ομάδα της Καλυθέας φιλοξενεί την Τετάρτη την ΚΑΠΑ 20 του Πανετολικού, τη Μεγάλη Τετάρτη. Ένας αγώνας για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Έχει ανακοινωθεί ο σκοπός, ποιος είναι ο σκοπός του αγώνα αυτού. Τα έσοδα που θα μαζευτούν θα είναι όλα για τον αγαπημένο στον Αμό Νικόλα. Και θα παρακαλούσα μέσα από αυτό το βήμα, όσο μπορούμε να ακουστούμε και όσο μπορείτε να το προβάλλετε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τον κόσμο να παραστεί σε αυτήν την αναμέτρηση. Γιατί είναι σημαντικά τα έσοδα να βοηθήσουν αυτήν την παιδική ψυχή. Θα είμαστε παρόντες, να είσαι σίγουροι, θα βοηθήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε. Μου δίνετε την ευκαιρία και την πάσα να πω ότι έκανα μια απέλπιδα προσπάθεια. Το παιχνίδι της Κυριακής που παίζει ο ΠΑΟΚ, επειδή πάντα βοηθάει σε κάθε παιχνίδι κάποια τέτοια περίπτωση, έκανα μια προσπάθεια, δεν θέλω να λέγονται όλα βέβαια, αλλά επειδή όχι κινηθήκαμε αργά, επειδή υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες εκκρεμούν εδώ και καιρό. Πήραμε υπόσχεση όμως ότι από την καινούργια αγωνιστική περίοδο θα υπάρξει βοήθεια και προς τον Νικολάκη, τον δικό μας παιδί.